Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, ο 54χρονος που την περασμένη Παρασκευή σκότωσε με απανωτές μαχαιριές την πρώην σύζυγό του στον Περιστερά Ιεράπετρας, κρίνεται προφυλακιστέως, παίρνοντας το δρόμο για τη φυλακή. Ανθρωποκτονία από πρόθεση, έχει προφυλακιστεί, ναι, φυσικά, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή εισαγγελέα. Στην απολογία του αποδέχεται την ενοχή του, ομολογώντας ότι σκότωσε την 48χρονη μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους, δηλώνοντας όμως μετανιωμένος για την πράξη του. Δεν θα σας αποκαλύψω κάτι για την δικογραφία, ούτε για τη γραμμή που θα ακολουθήσει. Στην πραγματικότητα δηλώνει μετανιωμένος. Δεν αρνείται αυτό που έχει κάνει. Δεν ήταν ο σκοπός του αυτός. Δεν πήγαινε με ανθρωποκτόνο δρόμο. Πήγαινε να τον εκφοβήσει. Όχι. Ούτε την είχε απειλήσει ποτέ. Ο 54χρονος οδηγήθηκε νωρίς το πρωί στα δικαστήρια Νεάπολης, ενώ καθώς δεν είχε δικηγόρο, του ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης από τη λίστα του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου. Έχει ζητήσει συγγνώμη, φυσικά. Και αυτό που τον απασχολεί είναι τα παιδιά του από εδώ και πέρα. Αυτό που έχει κάνει, που έχει προκαλέσει τα παιδιά. Η συνήγορός του δεν αναφέρθηκε σε στοιχεία της υπερασπιστικής γραμμής που θα ακολουθηθεί, είπε όμως για τον πελάτη της, ο οποίος, όπως τόνισε, δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τη 48χρονη, ενώ ήδη έχει ζητήσει συγγνώμη από τα παιδιά του, ότι η ίδια δεν αποκλείεται να ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Υπάρχει θέμα να επικαλεστεί ψυχιατρικά προβλήματα? Ενδεχομένως, ναι. Δεν είναι καλά, ούτε αυτή τη στιγμή είναι καλά. Θα κριθεί αυτό, θα περάσει, υποθέτω, από συνεντεύξεις στη φυλακή και θα εξεταστεί η κατάσταση. Σε περιστατικά βίας κατά της μίας από τις δύο κόρες της οικογένειας, από τον 54χρονο σε παρελθοντικό χρόνο, έκανε λόγο, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο συνήγορος της οικογένειας της άτυχης 48χρονης, με τη δικηγόρο του ωστόσο να σημειώνει πως κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει από τα στοιχεία της δικογραφίας. Μεγάλη κόρη, με την οποία εγώ ήρθα σε επικοινωνία, μου ανέφερε ότι ο πατέρας της και την ίδια, αλλά και ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, αρκετές φορές τα είχε χτυπήσει και μάλιστα θα μπορούσα να πω και αρκετά σοβαρά. Μάλιστα η ίδια είχε μετέβει προ πενταετίας στο αστυνομικό τμήμα και έχει κάνει καταγγελία. Δεν ισχύει τίποτα από όσα έχουν υποθεί ότι έχει στο παρελθόν κατηγορηθεί για ξυλοδαρμό ή οτιδήποτε. Αν δεν κάνω λάθος, έχει βγει και ανακοίνωση της Ελλάς ότι δεν υπάρχει στο ιστορικό του καμία καταγεγραμμένη, κανένα περιστατικό βίας ή οτιδήποτε προκύπτει από τη δικογραφία αυτό. Και αυτό που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι τα παιδιά του. Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό ότι δεν είχε προμελετήσει τη δολοφονία της 48χρονης μητέρας των τεσσάρων τους παιδιών, ο συνήγορος της οικογένειας του θύματος ανέφερε κατηγορηματικά ότι ο δράστης είχε από το προηγούμενο βράδυ της θανατηφόρας επίθεσης φροντίσει κατά κάποιο τρόπο να αποχαιρετήσει τα παιδιά του. Τους φώναξε, λέει, μου είπε η κόρη, όλα τα παιδιά να τους μιλήσει, που δεν το είχε ξανακάνει στο παρελθόν. Και μάλιστα η κόρη μου το έθεσε ως ότι το εξέλαβε, ότι ήταν λες και μας χαιρέταγε γιατί θα κάνουμε χρόνια να τον δούμε. Σας μεταφέρω ακριβώς τα λόγια της.